Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Είναι η πρώτη-τελευταία εβδομάδα πριν τις γιορτές. Βρισκόμαστε στην 10η εβδομάδα. Και σήμερα το δίκτυο εδώ στο Πανεπιστήμιο είναι λίγο ασταθές, όπως φαίνεται. Και μπορώ να σας δείξω και τα στατιστικά κιόλας για να πληροφορήσετε και για την υποδομή και για το ποσοστό απόδοσης και λειτουργίας. Ας κάνω και share screen, μια που θα αρχίσουμε αυτή τη διάλεξη. Λοιπόν, υπάρχει διεύθυνση status.wmgr, όπου μπορούμε να δούμε για τα διάφορα κτίρια που έχει το Πανεπιστήμιο. Εγώ βρίσκομαι στο K7, όπως ξέρετε, το γραφείο και το εργαστήριο της αρχιτεκτονικής. Και εδώ και δύο μέρες χρησιμοποιείται η δευτερεύουσα γραμμή, η οποία δευτερεύουσα γραμμή είναι μια, θα έλεγα, ταπεινή DSL 8 Mbps. Όλο το κτίριο, λοιπόν, ενεργοποιείται μέσω, έχει βγει μέσω της δευτερεύουσας γραμμής. Η πρωτεύουσα γραμμή, που είναι μια σύρμα της ζεύξη των 80 Mbps με το κεντρικό δίκτυο, για άγνωστη αιτία, ίσως λίγο ο λόγο της κακοκαιρίας, έχει βγει εκτός λειτουργίας. Οπότε βλέπετε, είναι κάποια kbps που προσπαθεί να συνδεθεί και δεν τα καταφέρνει. Και λόγω του ότι βγαίνουμε με την ADSL, γι' αυτό μπορεί τον ήχο ή και το βίντεο που στέλνω να το βλέπετε μερικές φορές διακεκομένο, γιατί υπενθυμίζω, όλο το κτίριο, όλα τα εργαστήρια αυτή τη στιγμή βγαίνουν με μια ADSL γραμμή, που ασφαλώς έχει κάποια δυσχέρεια στον τρόπο της τηλελειτουργίας. Λοιπόν, η σελίδα, πάντως, να την ξέρετε, status.wmgr, μας δείχνει με έναν εποπτικό τρόπο την κατάσταση του δικτύου. Βλέπετε, όλες οι υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένες. Και επίσης, μπορούμε να δούμε το weather map, να δούμε, λοιπόν, την κίνηση στα διάφορα κτίρια του Πανεπιστημίου και στις ζεύξεις. Αυτό το K3, για παράδειγμα, είναι το πάρκο Αγίου Δημητρίου. Και εγώ βρίσκομαι εδώ, K7, Vermiu Labs, όπου βλέπετε ότι έχουμε 0% στην κύρια γραμμή. Η δευτερεύουσα είναι 2,83, αλλά δεν είναι το ποσοστό σωστό, γιατί είπαμε είναι η DSL, οπότε δεν έχει οριστεί σωστά. Και βλέπετε, λοιπόν, τις διάφορες συνδέσεις, δηλαδή από το K3, που συνδεόμαστε με το GRNET, με τις διάφορες οπτικές γραμμές. Βλέπετε, όλα είναι πράσινα, που σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλή η χρήση του bandwidth. Βλέπετε, σε όλες τις γραμμές είναι περίπου λίγο 0%. Δηλαδή, δεν κατεβάζουμε ταινίες, με απλά λόγια. Ούτε ανεβάζουμε, βέβαια. Λείπουν όλοι. Είναι αλήθεια, από τα γραφεία τους. Εκτός από κάποιους που έχουμε παραμείνει Κοζάνη. Λοιπόν, αυτό είναι το weather map, έτσι, ενημερωτικά, για να ξέρετε και στοιχεία σχετικά με το Πανεπιστήμιο που βρίσκεστε. Λοιπόν, συνδεόμαστε, E-Class. Να δούμε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εβδομάδα. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει κανονικά το μάθημα. 22 Δεκεμβρίου, Τρίτη, 23 κλείνει το Πανεπιστήμιο. Θα έχουμε κανονικά μάθημα. Πάμε στην αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Έγραφα. Και γενικές πληροφορίες ως γνωστόν, που βρίσκεται το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, το οποίο αναγράφει ότι στην εβδομάδα που διανύουμε, την 10η εβδομάδα, δεν έχουμε κάποια εξέταση. Έχουμε, λοιπόν, προαιρετικό εργαστηριακό φροντιστήριο αύριο Τετάρτη. Όποιος θέλει είτε να ρωτήσει είτε να δει πιθανά θέματα κώδικα. Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, να υπενθυμίσω, τα μαθήματα γίνονται μέχρι και 23. Δηλαδή και Τετάρτη είναι η μέρα διδασκαλίας. Γιατί κάποιος ρώτησε. Εμείς, βέβαια, έχουμε Τρίτη 22, αλλά και οι διδάσκοντες που είναι στις 23, κανονικά πρέπει να κάνουν μαθήματα. Λοιπόν, βλέπουμε, δεν έχουμε κάτι αυτή τη βδομάδα. Για την επόμενη βδομάδα,
για την 11η εβδομάδα, ούτε τότε έχουμε εξετάσεις, αλλά λοιπόν και αυτή τη εβδομάδα και την άλλη έχουμε ένα προαιρετικό εργαστήριο, χωρίς απουσίες, δηλαδή χωρίς παρουσίες, δεν καταγράφεται η προσέλευση, αλλά εντούτοις εγώ σας παροτρύνω να το παρακολουθήσετε, γιατί σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Σε περίπτωση που το μάθημα αυτό, που το σημερινό, για σας έχει κάποια θέματα ως προς διακοπές στον ήχο, τότε πείτε μου να απενεργοποιήσω την κάμερα. Για την ώρα δεν την απενεργοποιώ, αλλά αν δύο-τρεις μου πείτε ότι έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και κόβονται οι λέξεις, ασφαλώς ο ήχος είναι πιο σημαντικός από την εικόνα, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα το κόψω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με, αφού είδαμε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, με κάποια θέματα σχετικά με το εργαστήριο. Και ας ξεκινήσουμε με ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί, όπως βλέπετε, το 2000. Και τι είχε πει τότε το 2000 η Intel? Είχε πει το 2000, λοιπόν, ότι το 2011, μέσα από 10 χρόνια, θα έχουμε επεξεργαστές των 10 GHz. Ήταν, λοιπόν, μια πρόγνωση, 100% λάθος, δεν είχαμε ποτέ 10 GHz επεξεργαστές, τουλάχιστον σε εμπορικά συστήματα. Συστήματα που τα είχαν οι καταναλωτές, και δεν αναφέρομαι σε overclocking, σε κλασικά αυτά που λέμε COTS. Τα COTS είναι Custom of the Self Parts, COTFS. COTFS, λοιπόν, αυτά που μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί από ένα μαγαζί. Λοιπόν, δεν είχαμε. Ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 90 συνεχώς είχαμε αλματώδη ανάπτυξη στη συχνότητα, και πιο πριν βέβαια είχαμε, και πιο πριν είχαμε θέματα και αύξηση της συχνότητας, αλλά ειδικά από τη δεκαετία του 90 και μετά είχαμε μεγάλα άλματα στη συχνότητα. Και αυτό είχε ως συνέπεια κάποια στιγμή να έχουμε τόσο μεγάλα άλματα που να υποθέτουμε ότι θα μπορούμε να φτάσουμε 10 GHz, όπως το 2000. Όμως, μετά από λίγα χρόνια, σταμάτησε αυτή η απότομη αύξηση. Σταμάτησε γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα. Ποιος θα μου πει για 0,25 τι προβλήματα δημιουργήθηκαν και είχε ως συνέπεια να σταματήσει η απότομη αύξηση αυτή της συχνότητας λειτουργίας των επεξεργαστών και να μείνουν σε κάποια τυπική συχνότητα, δηλαδή 2-3 το πολύ GHz. Κάποιος που θέλει στο chat να αναφέρει το λόγο. Κατανάλωση, ωραία. Για να δούμε λοιπόν, απαντάει ο Αντώνης, κατανάλωση ενέργειας και θερμότητας. Ναι. Το πέτυχες, Αντώνη. Βέβαια, να το διατυπώσω λίγο πιο σωστά. Επειδή η κατανάλωση ενέργειας συνδέεται με την συχνότητα, όσο πιο μεγάλη συχνότητα είχαμε, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Και τι πρόβλημα δημιουργούσε αυτό? Δημιουργούσε το πρόβλημα ότι απαιτούσε απαγωγή της θερμότητας με όλο και μεγαλύτερη ψύχτρα, και είχαμε θέματα δυσλειτουργίας λόγω αυξημένης ανάγκης για εξαγωγή θερμότητας, και γι' αυτό πολλοί λέγανε εκείνα τα χρόνια πάρε ένα AMD σύστημα το χειμώνα για να είσαι ζεστός στο σπίτι σου. Δηλαδή που είχαν υπερβολικά μεγάλη εξαγωγή θερμότητας, ιδιαίτερα τα συστήματα AMD, αλλά και Intel. Γι' αυτό λοιπόν σταμάτησε αυτή η αλματώδης ανάπτυξη της συχνότητας, και ο Αντώνης πολύ σωστά, το σημειώνω λοιπόν τον Αντώνη ότι θα λάβει 0,25 με το πέρας της διάλεξης. Γι' αυτό λοιπόν πια η αύξηση των επιδόσεων στα σημερινά σήματα, γιατί θέλουμε καταρχήν αύξηση επιδόσεων, δεν φτάσαμε ένα επίπεδο και να είμαστε ικανοποιημένοι και με συνέπεια να μην προχωρούμε, να μην προωθούμε την τεχνολογική εξέλιξη. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, αλλά συνεχώς θέλουμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Αυτή είναι και η έννοια της εξέλιξης και της διαρκής τεχνολογικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, πια η διαρκής αυτή αύξηση των επιδόσεων επιτυχάνεται
με άλλους τρόπους. 025 ο πρώτος που θα το γράψει στο chat. Με ποιο τρόπο λοιπόν πια έχουμε συνεχώς αύξηση των επιδόσεων. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Για να δούμε τι απαντάει ο Ιωάννης. Το βρήκε πράγματι. Έχουμε αύξηση των επιδόσεων με περισσότερους πυρήνες που έχουν χαμηλότερη συχνότητα λειτουργίας. Πολύ σωστά, Ιωάννης. Αν κάποιος βρει ακόμα κάτι όμως, θα πάρει κι άλλος 0,25, γιατί υπάρχουν κι άλλοι τρόποι που έχουμε συνεχώς σημαντική βελτίωση στην απόδοση των υπολογιστών. Όσο σημειώνω εγώ τον Ιωάννη που βρήκε σωστά αυτό, μπορεί κάποιος στο chat να γράψει... Τι σημαίνει λιθογραφία, Γιάννη? Λίγο σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία να το εκφράσει λίγο διαφορετικά, γιατί μια λέξη μόνο δεν αναφέρει πολλά. Άρα, ας το δούμε λίγο. Ο Γιάννης που είπε λιθογραφία, να το πει λίγο καλύτερα και θα το εξετάσω. Όσο σημειώνω εγώ, λοιπόν, Ιωάννης 0,25. Ο Ιωάννης, λοιπόν, που το αφημί του τελειώνει σε 25, πήρε 0,25. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο Γιάννης. Πράγματι, ο Γιάννης, να το δω λίγο ότι πράγματι είναι ο Γιάννης, γιατί ήρθαν πολλά μηνύματα στο chat. Ο Γιάννης, λοιπόν, το βρήκε σωστά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το πλάτος των τρανζίστορ, δηλαδή με την εξέλιξη στη λιθογραφία και τους τρόπους κατασκευής των επεξεργαστών, μπορούμε πια να τοποθετήσουμε περισσότερα τρανζίστορ μέσα στην ίδια επιφάνεια πυρητίου και γι' αυτό έχουμε επιτύχει με περισσότερα τρανζίστορ να έχουμε, για παράδειγμα, περισσότερες λειτουργικές μονάδες, περισσότερα ALU, περισσότερα FPU, να έχουμε μεγαλύτερη κρυφή μνήμη μέσα στον επεξεργαστή και ασφαλώς μεγαλύτερη ταχύτητα λειτουργίας, δηλαδή γίνονται και πιο οικονομικά οι πράξεις, γιατί έχουμε μικρότερο μήκος να διανύσουμε από τον τρανζίστορ. Έτσι λοιπόν η Intel είναι στα 11 νανόμετρα, 7 και 5 έχουμε ακούσει για τη Samsung, για τους επεξεργαστές ARM. Άρα όλη αυτή η πρόοδος, η λιθογραφία μαζί με τα υπόλοιπα έχει οθήσει να έχουμε συνεχώς συστήματα με υψηλές επιδόσεις. Πολύ σωστά ο Γιάννης. Σημειώνω λοιπόν και ο Γιάννης νούμερο, επόμενος Γιάννης δηλαδή, όχι γιατί είχαμε και ένα Γιάννη πιο πριν. Ο Γιάννης λοιπόν, σημειώνω, πήρε και αυτός 0,25. Okay, και θα τοποθετηθεί στο iGrade αυτό. Έτσι λοιπόν, περισσότεροι πυρήνες, καλύτερες τεχνολογίες κατασκευής όθησαν να έχουμε αυτή την ανάπτυξη τη συνεχώς αλματώδη ανάπτυξη επιδόσεις πια των συστημάτων μας. Μπορούμε να το κλείσουμε αυτό εδώ, το slide, για να δούμε τι άλλο θα σας δείξω. Λοιπόν, ένα άλλο άρθρο που το θεωρώ ενδιαφέρον. Λοιπόν, προγραμματιστής δημιούργησε το μικρότερο PC game με ένα παιχνίδι σκάκι. Και αυτός λοιπόν δημιούργησε με 0,387 kilobyte, δηλαδή με 487 byte, ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να εκτελεστεί, να το κάνω και zoom, σε Windows, Mac OS και Linux. Και σπάει το ρεκόρ του παιχνιδιού 1 kilobyte JS. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη διάλεξη, η τέχνη πια του προγραμματισμού δεν είναι απλώς η δημιουργία προγράμματος, είναι τέχνη. Το να μπορέσεις σε πολύ λίγα byte να υλοποιήσεις ένα software το οποίο να υλοποιεί κάτι, όπως σας είχα δείξει πριν, ήταν ένα demo, ας πούμε, την προηγούμενη διάλεξη. Τώρα εδώ έχουμε ένα σκάκι. Κατάφερε λοιπόν να γράψει μέσα σε τόσα λίγα byte ένα πρόγραμμα για σκάκι και υπήρχε στο παρελθόν το 1 kilobyte σκάκι που είχε δημιουργήσει για το ZX81 με μέγεθος 672 byte, το μικρότερο παιχνίδι εδώ και 33 χρόνια και ήρθε αυτός ο προγραμματιστής και παρουσίασε το σκάκι των 487 bytes. Αλλά το σκάκι αυτό μπορούμε να το κώδικα, είναι τόσο μικρό
όσο δύο tweets. Στο Twitter, λοιπόν, χωρίς φωτογραφίες, είναι το σκάκι σε επίπεδο boot sector. Δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να πατήσουμε διπλό κλικ και να το εκτελέσουμε. Το γράφουμε στο boot κώδικα μιας συσκευής εκκίνησης, ενός USB flash, και συνδεόμαστε κανονικά. Και μια οθόνη και το σκάκι τη βλέπετε αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν η εικόνα για το σκάκι. Αυτό, για να δείτε και να ελπίζω να εμπνευστείτε με το να δημιουργήσετε κι εσείς τέτοια software και γιατί όχι να διαβάσω κάποια στιγμή ένα άρθρο για εσάς που έχετε πετύχει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, μια ερώτηση στο chat βλέπω, ήρθε σχετικά με τους επεξεργαστές της Intel, όπου τους συγκρίνει με τους Ryzen σε multitasking και εργασίες. Δηλαδή, η ερώτηση είναι κατά πόσο το overclocking μπορεί να συναγωνιστεί το να έχουμε πολλά threads. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε, καταρχήν, από ένα τέτοιο απλό ερώτημα να αποφασίσουμε αν ένας επεξεργαστής που έχει μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργίας ή ένας επεξεργαστής που έχει περισσότερα threads είναι πιο γρήγορος. Πάντα εξαρτάται από το workload. Δηλαδή, αν έχουμε εφαρμογές που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πολλά νήματα, ενδεχομένως, π.χ. εφαρμογές που δημιουργούμε σε αυτό το εργαστήριο δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πολλά νήματα, γιατί είναι μιας ροής εκτέλεσης. Άντε και hyper-threading να έχει υπολογιστής που μπορεί να βρει κάποιες εξαρτήσεις, εντούτοις δεν έχει την αυξημένη παραλία που θα θέλαμε. Άρα, ένα πρόγραμμα αυτής της μορφής που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πολλά threads θα εκτελείται καλύτερα σε ένα σύστημα που έχει μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργίας και λιγότερους πυρήνες. Από την άλλη όμως, αν έχουμε δημιουργήσει πρόγραμμα που έχουμε περισσότερα νήματα, δηλαδή περισσότερες ροές εκτέλεσης μέσα στον ίδιο τον κώδικα, όπως θα το δούμε ελαφρώς στο μάθημα λειτουργικά συστήματα και στην πλήρη έκταση στο μάθημα, όσοι από εσάς επιλέξετε την κατεύθυνση, την αντίστοιχη, συστήματα παράλληλης και κατανεμμένης επεξεργασίας. Όπου εκεί βλέπουμε πώς μπορούμε να δημιουργούμε πολλαπλά νήματα εκτέλεσης και πολλαπλές διεργασίες και όλα αυτά να συνεργάζονται για την επίλυση ενός σύνθετου υπολογιστικού προβλήματος. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε πολύ μεγάλη παραλία, που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει παραλία στον κώδικα, τότε επεξεργασίες με πολλαπλά νήματα θα έχουν καλύτερη απόδοση από ότι με λιγότερα νήματα, ασφαλώς εφόσον όλα τα άλλα παραμένουν ίδια, ενώ ως προς το IPC, CPC κτλ. Δηλαδή άλλα μετρικά και παρόμοιες τεχνολογίες ασφαλώς συστήματα. Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο ο τρόπος, δεν είναι μόνο τα νήματα, αλλά και η κατασκευή του ίδιου του επεξεργαστή. Για παράδειγμα, όλοι οι επεξεργαστές έχουν ELU. Όμως, κάποιοι επεξεργαστές έχουν ELU με άλλες τεχνικές που κάνουν τις πράξεις, που έχουν πολύ λιγότερους κύκλους από ότι οι επεξεργαστές που έχουν ELU, που ενδεχομένως δεν έχουν υλοποιήσει τις τεχνικές που έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα, λοιπόν, αν δεν δούμε αρχιτεκτονικά τις πληροφορίες ως προς το τι πράξεις υλοποιούν και πόσες υλοποιούν και πόσο γρήγορα και αποδοτικά τις υλοποιούν, είναι δύσκολο να εκφράσουμε συμπεράσματα. Πάντως, κατά γενική ομολογία, οι επεξεργαστές της AMD τον τελευταίο καιρό έχουν βγει μπροστά από τους επεξεργαστές της Intel. Αναφέρομαι στους επεξεργαστές των τελευταίων 2-3 ετών και στο παρόμοιο budget βέβαια που κινούμαστε. Δεν συγκρίνουμε έναν high-end Intel επεξεργαστή με ένα low-end AMD. Σε παρόμοιο budget οι AMD επεξεργαστές είναι καλύτεροι, αλλά αυτά αλλάζουν, ξέρετε. Δηλαδή τόσα χρόνια κάποια στιγμή η Intel βγαίνει μπροστά, κάποια στιγμή η AMD βγαίνει μπροστά και υπάρχει συνεχώς ένα αλλαγή, το οποίο ασφαλώς αυτός ο ανταγωνισμός είναι προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος δικών μας. Κάποτε, για παράδειγμα, που η Intel είχε μπει
είχε επιμείνει μάλλον στο να ακολουθήσει μια αρχιτεκτονική μετάβαση από 32 bit σε 64 bit μέσω της Titanium. Η AMD πρότεινε την 64 bit αρχιτεκτονική και βγήκε μπροστά η AMD εκείνο το διάστημα, μέχρι η Intel να ξαναγυρίσει και να αλλάξει τα σχέδιά της και να ξαναγυρίσει στην κλασική 1086 αρχιτεκτονική με το set που είχε προτείνει η AMD. Και σας έχω πει ότι υπάρχουν τα μετροπρογράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να δούμε για τυπικά workloads τι απόδοση έχουν οι υπολογιστές. Για παράδειγμα, εδώ βλέπω, με έχει στείλει κάποιος σε φοιτητή σας, να συγκρίνουμε κάποιους επεξεργαστές για να δούμε, ας πούμε, Ryzen 5 3600X CPU Passmark, που σας έχω πει, εγώ θεωρώ και πάντα βλέπω το CPU Passmark σε ένα αντικειμενικό site που με πληροφορεί για την δυνατότητα του συστήματος, όπου ας ανοίξω όμως και τον άλλο επεξεργαστή και θα του συγκρίνουμε. Μάλλον στο ίδιο εδώ site μπορώ κάπως να του συγκρίνω. Ας βάλω τον άλλον επεξεργαστή, τον i5-9600K. Και τον... 3600X, το Ryzen 5. Οπότε μπορούμε να δούμε σύγκριση και βλέπουμε το εξής. Για παράδειγμα, και οι δύο είναι στην κατηγορία high-end. Ο Intel βέβαια είναι στα $200, ο AMD βλέπουμε είναι στην τελευταία τιμή που έχει καταγεγραμμένη το site. Τώρα εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα το αγοράσετε τώρα $200. Αυτές είναι και τιμές Αμερικής. $200, ενώ έχει διπλάσια τιμή AMD Ryzen. Βλέπουμε το socket type, desktop, παρόμοια συχνότητα λειτουργίας. Το turbo speed, για όσους ξέρουν, είναι η απενεργοποίηση κάποιων επεξεργαστών από τους πολλούς που έχει, προκειμένου να δώσει περισσότερη δυνατότητα, περισσότερη συχνότητα σε άλλα cores που να έχουν σαν overclocked, σε μεγαλύτερη από την τυπική συχνότητα λειτουργίας. 6-6-6-12. Δηλαδή χρησιμοποιείται και το hyper-threading και τα δύο είναι 95W, που σημαίνει 95W, σημαίνει $20 κόστος λειτουργίας του χρόνου. Βέβαια, το κόστος λειτουργίας ένα υπολογιστή δεν είναι μόνο το κόστος του επεξεργαστή, πρέπει να το βλέπουμε γενικότερα και το κόστος της κάρτας γραφικών, δηλαδή αν το έχουμε συνέχεια ανοιχτό το σύστημα. Και βλέπουμε 2018-2019, 10.000 με 18.000. Βέβαια, ξαναλέω, αυτός έχει διπλάσια τιμή. Άρα, μια σχεδόν διπλάσια απόδοση είναι λογικό αυτό που βλέπουμε. Και μπορούμε να προσθέσουμε και έναν άλλον επεξεργαστή. Κάποιος είπε... να συγκρίνουμε AMD Ryzen άλλους επεξεργαστές. Άρα, ας βγάλω αυτούς τους δύο και ας κάνουμε και την άλλη σύγκριση. Αλλά, βέβαια, πρέπει να συνεχίσουμε και παρακάτω, γιατί αυτή τη σύγκριση μπορείτε και εσείς να την κάνετε. Ας βάλω, όμως, 3600X και 2600X. Να προσθέσω 2600X. Για να δούμε και αυτή τη σύγκριση. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, αυτός πάντως ο 2600X βλέπετε ότι μοιάζει στο κόστος με τον Intel τον επεξεργαστή. Και ίσως να το βάλουμε και τον Intel για να δούμε και τον τρίτο επεξεργαστή. Να βάλουμε λοιπόν το i5-9600K. Άρα, βλέπουμε για το Ryzen 5 περίπου παρόμοιο budget και λίγο πιο οικονομικός και βλέπουμε ότι είναι το ίδιο έτος και οι δύο επεξεργαστές. Βέβαια, ο AMD Ryzen 5 ήταν λίγο πιο νωρίς. Το Q2 είναι quarter 2, δηλαδή το δεύτερο τετράμινο. Ενώ αυτός ήταν το τελευταίο τετράμινο. Τα samples, για πόσο αντικειμενικό είναι, δηλαδή όσο περισσότερα samples έχει, τόσο πιο αντικειμενική είναι η μέτρηση. Και βλέπουμε ότι είναι στις 14.000 ενώ 10.000. Δηλαδή βλέπουμε ότι το AMD είναι και λίγο πιο φθηνό και καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν και τα τελευταία χρόνια σε data centers επιλέγουν, ξέρετε, για πολλοί AMD να βάλουν πια και όχι
Intel επεξεργαστές. Βέβαια, αυτά ξαναλέω αλλάζουν. Δηλαδή, όλα αυτά είναι της εποχής. Στην εποχή αυτή, τι είναι το καλύτερο value for money? AMD επεξεργαστής. Αυτό όμως, τώρα, το 2020, αν δει κάποιος το βίντεό μου μετά από 34 χρόνια, όταν ελπίζω να είμαι στη σύνταξη εγώ, εντάξει, μάλλον μπορεί να βγει και πιο νωρίς, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, σε 34 χρόνια θα έχουν αλλάξει ασφαλώς τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν καν θα υπάρχουν AMD ή Intel. Βέβαια, στην τεχνολογία δεν μπορούμε να κάνουμε προγνώσεις τι θα είναι πιο γρήγορο, τι θα είναι καλύτερο κτλ. Είδατε εδώ η ίδια Intel και μέσα σε 4-5 χρόνια άλλαξε άρδιν το τοπίο. Δηλαδή, εκεί που το 2000 έλεγε θα έχουμε 10 GHz, το 2004 είπε όχι, δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι, τέρμα. Μέσα σε 4 χρόνια άλλαξε την πρόβλεψή της. Η ίδια Intel που κατασκευάζει τους επεξεργαστές. Και εμείς τώρα εδώ τι προγνώσεις να κάνουμε, που δεν έχουμε αυτή την inside πληροφόρηση. Λοιπόν, βλέπετε όλα αυτά. Βλέπετε αυτές τις συγκρίσεις. Πολύ χρήσιμο το site CPU Passmark. Γιατί, ξέρετε, βοηθάει κιόλας, ειδικά αν εσείς έχετε 2-3 υπολογιστές ή τέλος πάντων μια προσωπική εμπειρία χρήσης και δείτε τη βαθμολογία που έχει ο επεξεργαστής σας. Και συνέχεια ένας φίλος σας πει και εγώ έχω αυτόν τον επεξεργαστή, μπορείτε να βάλετε ή θέλω να αναβαθμίσω σε κάτι άλλο επεξεργαστή, μπορείτε να βάλετε το νούμερο και να δείτε και αν είναι καλύτερο το νούμερο CPU Passmark, τότε θα καταλάβετε ότι θα έχετε ακόμα πιο άνετη εμπειρία χρήσης. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια laptops που με 3-4 εκατοστάρικα μπορεί κάποιος να προμηθευτεί, όπου όμως τρέχουν κάποιες επεξεργαστές που είναι στο score κάτω από 1000. Είναι τελείως low cost laptop. Καινούριο laptop τώρα πάει να το αγοράσει κάποιος και έχει CPU Passmark, ας πούμε, 1000. Δηλαδή με τα βίας υλοποιεί λειτουργίες. Εντάξει, τώρα εγώ εδώ πέρα που είμαι σε Intel Core Duo, είμαι 1200 κάπου το CPU Passmark. Αλλά είναι το, για μένα το entry level. Στα 1000 δηλαδή για Windows 10 είναι το entry level. Δεν γίνεται να έχεις σύστημα με 400 CPU Passmark και να θέλεις να τρέχεις αξιοπρεπώς τα Windows 10. Βέβαια, εξαρτάται και τι ανάγκες έχεις. Αν θέλεις ένα Linux, ένα puppy Linux να βάλεις που δεν έχει καθόλου απαιτήσεις, μια χαρά. Αλλά για Windows 10 έχει απαιτήσεις το σύστημα. Και με το CPU Passmark μπορείτε λοιπόν να κάνετε αυτές τις συγκρίσεις. Λοιπόν, για το εργαστήριο αύριο, κανονικά θα γίνει, επειδή με ρωτάνε κάποιοι, υπενθυμίζω, αύριο έχουμε προαιρετικό εργαστήριο, όπως και στις 23, αν συνδεθείτε, δηλαδή στις 23 ανοίξουμε το εργαστήριο. Αν βέβαια δεν έρθετε τουλάχιστον 10 άτομα, θα ίσως δεν γίνει κιόλας το εργαστήριο, γιατί είναι απόγευμα 23 που κάποιοι ετοιμάζονται ήδη να φάνε τα μελομακάρονα, αν δεν τα έχουν φάει από τώρα. Λοιπόν, θα είμαστε πάντως και την άλλη Τετάρτη, κανονικά, 23. Αλλά σίγουρα αυτή τη εβδομάδα μπείτε για να δείτε επιλύσεις, κώδικα και ερωτήσεις που θα θέσετε. Επίσης, κλασικά, το lottery θα έρθει σε λίγη ώρα και το iQuiz στο τέλος. Λοιπόν, αφού σας έδειξα αυτό για τον προγραμματιστή, να σας δείξω από το pool των θεμάτων ασκήσεων κώδικα, γιατί μετά τις γιορτές έχουμε εξετάσεις και έχουμε το θέμα 10C01Ε. Όπως σας λέω, όπως σας έχω πει, έχω ένα pool από θέματα κώδικα και είτε επιλέγουμε εμείς ένα random ή αν μπείτε στο iExams μερικές φορές εσείς σας δίνετε ένα random θέμα. Στο συγκεκριμένο θέμα της 10ης εβδομάδας, της εβδομάδας που διανύουμε, έχουμε Interrupt 3. Συγγνώμη, το τηλέφωνο πάλι χτυπάει, πρέπει να το κλείσω λίγο. Εδώ το απενεργοποίησα το τηλέφωνο, να μην μας ενοχλήσει. Σε αυτό το κώδικα, λοιπόν, τοποθετούμε το Interrupt 3 και συναρτήσεις χειρισμού εξαιρέσεων, δηλαδή συναρτήσεις εξυπηρέτησης διακοπής, Int Handler α, Handler β, και θα ζητάει από τον χρήστη την ενεργοποίηση κάποιας συνάρτησης και στη συνέχεια, αν λάβει την απάντηση yes, θα την ενεργοποιεί, αλλιώς δεν θα γίνεται η ενεργοποίηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι κώδικα που συνδέεται
με συνάρτηση χειρισμού διακοπής. Στη συνέχεια, ακολουθούν κάποια κομμάτια κώδικα για σχεδίαση γραμμών, γραμμή 50 πίξελ με 45 μίλες δεξιά-αριστερά και ούτω καθεξής. Άλλο interrupt, interrupt 38 για παράδειγμα. Σχεδίαση με 50 πίξελ ανωδική, καθοδική, δεξιά-αριστερά πορεία. Και διάφορα τέτοια θέματα. Θέματα λοιπόν με κώδικα είτε με συνάρτηση χειρισμού διακοπής, είτε με συνάρτηση σχεδίασης γραφικών. Και μια που αναφερόμαστε στο εργαστήριο της εβδομάδας, ας δούμε το εργαστηριακό φυλάδιο της εβδομάδας. Σε αυτό το φυλάδιο θα δούμε πώς σχεδιάζουμε γραφικά. Γιατί υπάρχει το κλασικό text mode, αυτό που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα, και υπάρχει και το γραφικό mode. Το γραφικό mode, όπως καταλαβαίνετε, συνδέεται με την γραφική αναπαράσταση χαρακτήρων, παιχνιδιών και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε συναρτήσει set graphics, put pixel, draw line, πώς σχεδιάζουμε γραμμές δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω και πώς χρησιμοποιούμε εξαιρέσεις. Στο φυλάδιο λοιπόν αυτό, το οποίο είναι διαθέσιμο εκτός από το e-class και στη σελίδα του ARC, για κάποιον που ενδεχομένως πέσει σε αυτό το βίντεο που δεν είναι φοιτητής του πουδμού, μπορεί να το δει στη σελίδα μου στο ARC, ARC.CUWMCR. Εργαστηριακή άσκηση, είσοδος-έξοδος με χαρτογράφηση μνήμης και ούτω καθεξής. Άρα, η συνάρτηση. Αρχικά θέτουμε την οθόνη σε κατάσταση γραφικών και γνωρίζουμε το Interrupt 18. Ως τώρα χρησιμοποιήσουμε το Interrupt 21. 21H, τώρα έχουμε το Interrupt το 18. Και μπαίνει η οθόνη σε ένα άλλο mode λειτουργίας. Θα το δείτε, μόλις το εκτελέσετε, αλλάζει λίγο και η μορφή του output screen, του τερματικού. Γράφουμε ένα pixel με συνδεταγμένες HY. Σχεδιάζουμε μια γραμμή. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να το κάνετε. Αν έχετε κάποια απορία, στείλτε την με email για να την δούμε αύριο, γιατί θα θέλαμε να είναι το εργαστηριακό φροντιστήριο λίγο πιο διαδραστικό από το απλώς να παρουσιάζουμε την επίλυση των ασκήσεων. Θα θέλαμε τη δικιά σας ανατροφοδότηση, να μας στείλετε θέματα, όπως έχω κάνει αυτό το κομμάτι κώδικα και δυσλειτουργεί, τυπώνει αλαντάλλον, ας πούμε, ή το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, θέλουμε live debugging. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, το να δείτε πώς κάνουμε εμείς η ίδια αποσφαλμάτωση, δηλαδή να μου στείλετε ένα κομμάτι κώδικα και θα ήθελα να μου στείλετε προβληματικό κώδικα με bugs γεμάτο και να πείτε ότι δυσλειτουργεί και να δείτε live πώς εκείνη τη στιγμή θα σας καθοδηγήσω στο να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Draw line, horizontal right, οριζόντια δεξιά, οριζόντια αριστερά, διάφορες γραμμές, οριζόντια και κατακόρυφα, οριζόντια κατακόρυφα με φορά προς τα πάνω, με φορά προς τα κάτω και στη συνέχεια έχουμε συνάρτηση χειρισμού εξαιρέσεων, όπου βλέπετε κάποιες εξαιρέσεις, για παράδειγμα το int 0 για τη διαίρεση με το 0. Δημιουργούμε μια συνάρτηση χειρισμού εξαιρέσεων. Ενεργοποιούμε τα interrupts. Μετά μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη συνάρτηση χειρισμού, απενεργοποιούμε τα interrupts και το καθεξής. Και θέτουμε και συνδέουμε μάλλον τη συγκεκριμένη συνάρτηση που θα υλοποιήσουμε ως συνάρτηση χειρισμού για μια διακοπή. Για παράδειγμα, για το int 0, ώστε όταν κάνουμε διαίρεση με το 0, να εμφανίζεται ή να αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που θα το έχουμε εμείς προγραμματίσει. Αυτό τώρα με τη συνάρτηση εξαιρέσεων, αν γνωρίζετε προγραμματισμό λίγο πιο προχωρημένο, είναι παρόμοιο με τα exceptions, δηλαδή try, except ή catch που λέμε. Δηλαδή, που σε περίπτωση που συμβεί κάποια εξαίρεση, να εκτελεστεί ένα κομμάτι κώδικα. Αν δηλαδή έχετε δουλέψει σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, το try, except, try, catch κτλ. Υλοποιείται με τέτοιες δομές. Εδώ βέβαια είμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο, οπότε οι συναρτήσεις χειρισμού
εξαιρέσεων που δημιουργούμε δεν συνδέονται μόνο με κομμάτια κώδικα, αλλά και με περιφερειακά. Όπως βλέπετε εδώ, δηλαδή, έχουμε κάποιο περιφερειακό συνδεδεμένο στο σύστημά μας που συνδέεται σε μια γραμμή διακοπής και μόλις αυτό το περιφερειακό ενεργοποιήσει τη διακοπή που το αντιστοιχεί, γιατί θέλει την προσοχή από τον επεξεργαστή, τότε ο επεξεργαστής εκτελεί τη συγκεκριμένη συνάρτηση που έχει συνδεθεί με αυτή τη διακοπή. Έτσι λοιπόν, σας αναφέρει πώς να έχετε πρόσβαση σε αυτό το αρχείο, το αρχείο που προσομοιώνει τις διακοπές των περιφερειακών, M886HW, και στο σημείο, σε αυτό το αρχείο τοποθετείτε κάποια τιμή 0-1 για να ενεργοποιήσετε το interrupt αναλόγως στη θέση που βρίσκεται. Δηλαδή, αυτό το αρχείο, για παράδειγμα, θα έχει 32 byte και αν τοποθετήσετε κάτι στην αρχή, στη θέση 0, τότε είναι σαν να είναι το περιφερειακό με διακοπή 0. Γι' αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να τοποθετήσετε το χαρακτήρα 1 στην κατάλληλη θέση, στο κατάλληλο byte, για να ενεργοποιηθεί το κατάλληλο interrupt. Και ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης. Για παράδειγμα, πώς θα γράψω ένα χαρακτήρα και σας παροτρύνω να χρησιμοποιήσετε το HexEdit, XVI32, βλέπετε εδώ το πρόγραμμα, που βλέπετε τα κουτάκια αυτά, τα διάφορα byte, και πάμε, για παράδειγμα, για το interrupt 0, τροποποιούμε αυτό το κουτάκι και βάζουμε το 1 σε αυτή τη θέση. 0, 1, 2, για παράδειγμα, στο δεύτερο κουτάκι εδώ βάζεστε το 1, δηλαδή εκεί που είναι το τίποτα το βάζετε 1, και αυτό έχει ως συνέπεια να ενεργοποιηθεί το interrupt 0, 1, 2. Αυτό εδώ πέρα ενεργοποιεί το interrupt 2, γιατί είναι στην θέση 0, 1, 2. Αυτό το αρχείο το δημιουργείτε αν δεν υπάρχει. Αυτό ενδεχομένως ως διαχειριστές θα πρέπει να το δημιουργήσετε αν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Αν προσπαθήσετε να το δημιουργήσετε και δεν το καταφέρετε, θέλει να το δημιουργήσετε ως διαχειριστής. Και μόλις το τοποθετήσετε, θα δείτε στην οθόνη του emulator αυτό εδώ το μήνυμα, ότι έχουμε hardware interrupt 0-1. Και αν έχετε συνδέσει κατάλληλο κώδικα, θα εκτελεστεί ο δικός σας κώδικας. Να το δείτε αυτό, πώς λοιπόν προσομοιώνεται interrupt από συσκευές. Από περιφερειακά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που ήθελα να σας δείξω. Θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με ολιστές υπεριστροφές. Αυτό βέβαια το κοιτάμε και στην ώρα του εργαστηριακού φροντιστηρίου. Ολιστές υπεριστροφές. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία. Αυτή η λειτουργία η οποία έχει ως συνέπεια να έχουμε μετακίνηση των bit μέσα στον καταχωρητή, είτε σε καταχωρητή των 8 bit είτε σε 16 bit, δεξιά ή αριστερά. Η ολίσθηση σημαίνει ότι ολισθαίνουν, φεύγουν τα bit, ενώ η περιστροφή σημαίνει ότι ξαναγυρίζουν τα bit. Είναι οι διάφορες ολισθήσεις και περιστροφές που υλοποιούνται σε αυτόν τον επεξεργαστή. Και αυτές οι πράξεις συνδέονται και με πράξεις όπως πολλαπλασιασμό, για παράδειγμα. Η ολίσθηση προς τα δεξιά είναι μια διαίρεση, ενώ η ολίσθηση προς αριστερά είναι ένας πολλαπλασιασμός επί 2. Σύνταξη εντολής ολίσθησης και περιστροφής, πώς συντάσσονται. Shift. Κοιτάξτε τι γίνεται, και το κρατούμενο παίζει ρόλο. Τροποποιείτε το κρατούμενο. Ύστερα από κάθε εντολή ολίσθησης ή περιστροφής, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Κάποια παραδείγματα. Rotate. Η rotate είναι περιστροφή. Δηλαδή κάτι που βγαίνει, ξαναμπαίνει. Έτσι να το έχετε υπόψη. Rotate right. Και παραδείγματα αριθμητικά. Και παράδειγμα δημιουργίας διψήφιου αριθμού, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διψήφιο αριθμό με εντολές περιστροφής και ολίσθησης. Αυτό είναι το αρχείο R-Club Theory 08. Είναι στο E-Class για να το μελετήσετε. Και έχουμε και το 9
για τη διαφυσιοδότηση μνήμης. Ξέρετε, για τη διαφυσιοδότηση το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν σε άλλες διαλέξεις. Είναι τρόπος που έχουμε, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στη μνήμη για εγγραφή ή για ανάγνωση. Για παράδειγμα, buffer του 0, όπου έχουμε ως προς το buffer, γιατί η ετικέτα είναι σχετική, ως προς το buffer τη θέση 0, θα μπορούσαμε να βάλουμε και πλην 1 κιόλας, δηλαδή να πάμε ένα byte πίσω από το buffer. Αυτό το βλέπετε ως άγκυρα. Από εκείνο το σημείο, αν έχουμε αγκυρωθεί, θα πάμε τόσα byte όσα δείχνει η ετικέτα. Ή μπορούμε να το τοποθετήσουμε έτσι, που εννοείται τότε ότι είναι η διεύθυνση του 0. Το buffer 0 είναι ακριβώς ισοδύναμο με το να το τοποθετήσουμε έτσι. Με έμεσο καταχωρητή, βλέπετε εδώ, βάζουμε το καταχωρητή μέσα, με δίκτυ, άμεση κτλ. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες τεχνικές διευθυνσοδότησης που υποστηρίζει ο επεξεργαστής και θα πρέπει να τις γνωρίζουμε και μπορούμε να έχουμε και τον καταχωρητή τμήματος. Κωνσταντίνος σήκωσε το χέρι, θέλει να ρωτήσει κάτι. Κωνσταντίνε, σ' ακούω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Ή στο chat. Στην αρχή. Δεν σ' ακούω. Μάλλον έχεις mute το μικρόφωνο, Κώστα. Οπότε μπορείς να... Σ' ακούω τώρα, ναι. Ωραία. Ο buffer μπορεί να είναι και δυναμικός ή είναι σταθερός. Στην assembly, σε εμάς, πάντα ορίζουμε στο code, στο code sigma, στο data segment, όλους τους πίνακες με fixed μέγεθος. Δηλαδή λέμε ότι θέλουμε ένα buffer π.χ. 50 adapt to 0. Που σημαίνει ότι αυτό δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Αν όμως πας να γράψεις παραπάνω από 50 byte, τότε γράφονται στις επόμενες θέσεις μνήμης. Και το οποίο είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να σβήσεις δεδομένα που έχεις είτε στο ίδιο τμήμα, αν έχεις άλλες ετικέτες από κάτω, άλλους πίνακες, είτε σε άλλο τμήμα. Δηλαδή, αν έχουμε πρώτα το data και μετά το code, η υπερχείληση του data segment οδηγεί να γραφτούν δεδομένα στο code segment, που σημαίνει ότι θα ερμηνευτούν ως εντολές ό,τι γράφεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα της δυναμικής ανάθεσης. Βέβαια, κάποιος προγραμματιστής assembly θα μπορούσε π.χ. να δεσμεύσει όλο το data segment, να φτιάξει δηλαδή ένα memory management, να δεσμεύσει όλο το memory, το data segment, και στη συνέχεια να υλοποιήσει μια συνάρτηση σαν το malloc, και όταν θέλεις δυναμική μνήμη να παίρνει μνήμη από αυτό το pool, αλλά θα πρέπει τότε να υλοποιήσει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης της μνήμης, δηλαδή πώς δίνουμε μνήμη κάπου, πώς αφαιρούμε τη μνήμη κάπου και πώς ελέγχουμε η μνήμη αν είναι κατηλημένη ή όχι. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε σε assembly να δημιουργήσει διαχείριση μνήμης, αλλά δεν το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν ακολουθούμε τη στατική προσέγγιση, που είναι και η πιο εύκολη προσέγγιση. Ευχαριστώ. Διάφορους τρόπους λοιπόν διευθυνσοδότησης, όπως βλέπετε, με τις αγγείλες. Και υπάρχουν και default τμήματα. Για παράδειγμα, όπως βλέπετε εδώ, του BX, το default τμήμα είναι το data segment. Το BPE, το default σήμα είναι το SS. Και το SI και το DI, το default σήμα είναι το data segment. Που σημαίνει ότι αν εσείς θέλετε να κάνετε override αυτά τα default, θα βάλετε από μπροστά τον καταχωρητή τμήματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, DS, ανακατοτελεία, BP. Και υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι τρόποι διευθυνσοδότησης, όπως βλέπετε εδώ, base register. Δηλαδή, από ένα καταχωρητή προσθέτουμε τα περιεχόμενα ενός άλλου καταχωρητή και γίνεται η μετατόπιση στη μνήμη. Βλέπετε και ποιος είναι τους τρόπους, δηλαδή BP, SI, SYNDISP, SYNDISPLACEMENT. Υποστηρίζονται λοιπόν πολλοί τρόποι διευθυνσοδότησης. Αυτό είναι το βασικό πινακάκι που πρέπει να γνωρίζετε, ότι η διευθυνσοδότηση πρέπει να χρησιμοποιεί το πολύ ένα από κάθε στήλη και οριζόντια ό,τι συνδυασμό θέλουμε. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε σκέτο DISP. Μπορούμε να έχουμε DISP και BP. Μπορεί να έχουμε DISP και BP και DI. Ή DISP, BP, SI. Ή σκέτο SI και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν με αυτό το πινακάκι βρίσκονται όλες οι έγκυρες διευθυνσοδοτήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και βλέπετε ότι αν έχουμε BX δεν μπορούμε BP να χρησιμοποιήσουμε. Αν έχουμε SI δεν μπορούμε DI. Και αυτά λοιπόν που δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί. Προσοχή λοιπόν για την υπερχείληση.
όπως είπαμε πριν, αν γράψουμε παραπάνω δεδομένα από αυτά που έχουμε δεσμεύσει στο data segment, θα καταστρέψουμε δεδομένα των segment που ακολουθούν ή της ίδιας, του ίδιου segment πίνακες, και θέλει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, γιατί μέσα από το buffer overflow γίνονται και τα μεγαλύτερα exploits σε hacking γενικότερα. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φιδωλοί στον τρόπο ελέγχου, να προσέχουμε φιδωλοί στο το πόσα γράφουμε, πόσα δεδομένα γράφουμε, μην γράψουμε παραπάνω και καταστρέψουμε δομές. Η ώρα, έχουμε πάει 2 η ώρα, είναι 2 και 1, ώρα για ένα διάλειμμα. Υπενθυμίζω το iLottery είναι ενεργοποιημένο, μπορούμε να το δούμε. Actives, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στο αρχιτεκτονικό εργαστήριο είναι ενεργοποιημένο το lottery. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και 15 για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής διάλεξης. Το chat παραμένει ανοιχτό για δικά σας ερωτήματα. Γυρίσαμε λοιπόν, ας δούμε στο iLottery τι θα δούμε σήμερα σχετικά με ερωτήσεις πάνω στο εργαστήριο αρχιτεκτονικής. Στη σημερινή λοιπόν κλήρωση έχουν πάρει μέρος 27 άτομα. Σύμφωνα με το share που κάνω στην οθόνη και βλέπετε όλοι σας. Και ο νικητής είναι ο Κώστας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι online, μέχρι εγώ να ετοιμάσω το περιβάλλον. 30 δευτερόλεπτα. Κώστα, είσαι εδώ. Ρουγιά, στο chat απάντησε λίγο ότι είσαι εδώ online. Λοιπόν, αρχιτεκτονική, ο κωδικός είναι 8890 σήμερα. Και ξεκινάει η εκτέλεση. Κώστα, τώρα ξεκινάει η εκτέλεση, οπότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος. Αν κάνει επανεκκίνηση το υπολογιστή σου, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η διαδικασία είναι κατευθείαν, μόλις βγει το νούμερο, ξεκινάει η διαδικασία της, του quiz. Οπότε βλέπουμε τώρα, φέρνει τις ερωτήσεις. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε να κάνει update το σύστημα κτλ. Λοιπόν, για να δούμε πρώτη ερώτηση. Στο παρακάτω κομμάτι κώδικα assembly, ποια τιμή έχει καταχωρητής αλφα high στο τέλος και ασφαλώς start 30 δευτερόλεπτα. Επιθυμίζω πρέπει να δώσει την απάντηση μέχρι το 0, γιατί αν λήξει μετά το χάνεις. Πας. Έχεις λοιπόν το πρώτο 0,25, να το σημειώσω. Λοιπόν, άρα σημειώνω Κώστας. Έχεις 0,25. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, σας δίνονται παρακάτω δηλώσεις του τμήματος δεδομένων σε assembly. Ποιο στοιχείο βρίσκεται στη θέση DS του 0-ος. Ταιριάζει και με την προηγούμενη διάλεξη που δώσαμε. Clear. Start. 30 δευτερόλεπτα. Εννιά, οκτώ. Οκ, ζήτησε την βοήθεια του σώματος των φοιτητών και ευθύς αμέσως σας κάνω lunch το poll, το δημοψήφισμα δηλαδή, στα ελληνικά, όπου μέσα σε ένα λεπτό ή 70% των απαντήσεων μόλις συγκεντρωθούν, θα το κάνω share, μήπως βοηθήσουμε τον Κώστα να αποφασίσει για την ορθότητα μίας από τις 5 απαντήσεις που δίνονται
και εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Ως τώρα έχουμε 21% του σώματος των φοιτητών να έχει αποφανθεί. Βλέπω μια διχογνωμία ανάμεσα σε δύο ισόβαθμες απαντήσεις. Είμαστε στα 45 δευτερόλεπτα με το 31%. Δεν βλέπω να βοηθάνε και πολύ Κώστα ή οι φοιτητές σου. Να δούμε ως το τέλος βέβαια. Είμαστε στο ένα λεπτό τώρα, οπότε θα σταματήσω τώρα το poll. End polling λοιπόν με 47% των ψηφισάντων. Πάτσα end poll, αλλά δεν βλέπω να σταματάει. Και share results, σταμάτησε τώρα, share results, να το δείτε. Λοιπόν, βλέπετε αυτή τη στιγμή όλοι τα αποτελέσματα και ας το εμφανίσω και σε αυτό το παράθυρο. Βλέπετε λοιπόν τα αποτελέσματα και ο Κώστας, έχοντας τη βοήθεια του κοινού, τη βοήθεια του σώματος των φοιτητών, μπορεί να αποφασίσει ποια από τις 5 είναι η ορθή απάντηση. Stop share results, να κόψουμε λίγο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, την πέμπτη δηλώνει, πέμπτη απάντηση, που έχει ψηφίσει το 46%. Και ας δούμε κατά πόσο η πέμπτη απάντηση είναι σωστή. Πέμπτη απάντηση, λοιπόν. Υποβολή. Περιμένουμε. Υπενθυμίζω, είναι πολύ αργό το δίκτυο σήμερα και η επικοινωνία μέσω του ARC, δεδομένου ότι γίνεται μέσω αυτής της γραμμής ADSL, εισάγει μία καθυστέρηση μη αναμενόμενη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Έχω πατήσει το υποβολή, για παράδειγμα, και περιμένουμε. Και είναι σωστή απάντηση. Μπράβο. Άρα έχουμε συν 0,25. Ο Κώστας είναι στο 0,50. Και πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Προκειμένου να διευσοδοτήσουμε μια περιοχή μνήμης buffer, μια έγκυρη συμβολική εκτέλεση είναι... Και έχουμε 30 δευτερόλεπτα για τον Κώστα για να βρει την έγκυρη εντολή. Αλφα λέει ο Κώστας. Για να δούμε την αλφα, υποβολή. Σωστή. Έχει κι άλλο 0,25 ο Κώστας. Έχει φτάσει στο 0,75. Επόμενη. Όταν εκτελεστεί η γραμμή στη νούμερο 21, η νούμερο 21 είναι εδώ κάτω. Τι τιμή θα φέρει ο καταχωρητής DH. Και... 30 δευτερόλεπτα, ξεκινάνε τώρα. Λοιπόν, λέει το C, 2. Βέβαια, δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς βγάζει νόημα το 2. Θα γίνω σαν random. Γιατί δεδομένου ότι το P key είναι το μοναδικό στο data segment και το layer DX τοποθετεί τη διεύθυνση που ξεκινάει το string. Ας βάλω το C. Σίγουρα το 2 δεν είναι. Πάτησα το C, προσπαθώ να το πατήσω τώρα, αλλά είπαμε, είμαι στο cloud και υπάρχει μια καθυστέρηση. Πατάω το C, προσπαθώ, να, εντάξει, το πήρε. Το C, λοιπόν, υποβολή που δεν έχει καμία σχέση, όπως θα διαπιστώσουμε. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται, ξαναλέω, στο αργό δίκτυο που αυτή τη στιγμή βιώνουμε εδώ πέρα.
στο K7, όσοι βρισκόμαστε, δηλαδή εγώ και οι υπόλοιποι των εργαστηρίων, είναι η ε, γιατί όπως είπα, το πίκι είναι το μοναδικό στοιχείο εδώ πέρα, στο data segment. Άρα, δεδομένου ότι το πίκι ξεκινάει από τη διεύθυνση 0, το layer dx πίκι βάζει το 0 στο dx. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Κώστας έχει αποκομίσει 0,75 από το iLottery, που θα τοποθετηθεί μετά την σημερινή διάλεξη στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο iGrades. Okay, μπορούμε να το κλείσουμε και να συνεχίσουμε με την διάλεξη. Είχαμε δει, για να δω λίγο, το 9 το είδαμε, οπότε πηγαίνουμε στο θεωρητικό υπόβαθρο 10 που θα ανοίξω τώρα και πέρασμα παραμέτρων σε διαδικασίες. Από τις πιο δύσκολες διαλέξεις, βέβαια αυτά τα θέματα τα βλέπετε στο εργαστήριο, αλλά εντάχει θα τα δούμε και μαζί στη θεωρία. Έχουμε τις συναρτήσεις που δέχονται παράμετρο και τις συναρτήσεις που δεν δέχονται παράμετρο. Όταν μια συνάρτηση δεν δέχεται παράμετρο, τι κάνει? Μια λειτουργία πάντα συγκεκριμένη. Δεν τροποποιείται δηλαδή με κανέναν τρόπο αυτή η λειτουργία και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται παραμέτρους. Όπως η εκτύπωση ενός μηνύματος. Είναι πολύ βολικό να έχουμε εκτύπωση ενός βοηθητικού μηνύματος σε μια συνάρτηση, ώστε όταν καλούμε αυτή τη συνάρτηση να μας εκτυπώνει αυτό το μήνυμα. Και επίσης, ξέρετε, είναι καλό και στα πλαίσια ενός συντηρήσιμου κώδικα να τοποθετούμε όλα αυτά τα μηνύματα σε συναρτήσεις, ώστε το κυρίως πρόγραμμα, το main, να βλέπουμε απλώς τις κλίσεις των συναρτήσεων. Να μην έχουμε δηλαδή αυτές τις 4-5 γραμμές μέσα στο κυρίως σώμα του κώδικα. Είναι για θέμα συντηρήσιμου κώδικα. Παρατηρούμε push dx και pop dx. Γιατί άραγε 0,25, όπως όποιος με πει, γιατί κάνουμε push dx και δεν κάνουμε κάτι άλλο. Push. Κάποιος που θέλει να μου πει, έχουμε βάλει η συνάρτηση εδώ να έχει push dx και pop dx. Για να μπει στην αρχή, τι σημαίνει για να μπει στην αρχή, για να δούμε. Δεν βγάζει νόημα μια απάντηση που έλαβα, για να μπει στην αρχή. Ας δώσω λίγο συνεμιλία που είπε μετά. Λέει, τροποποιείται ο DX. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, Εμιλία, έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να επαναδιατυπώσεις καλύτερα αυτό που είπες. Τι σημαίνει τροποποιείται ο DX και τι με αυτό? Α, και απαντάς, γιατί και θέλουμε να είναι διαφανής η συνάρτηση. Ωραία. Η απάντηση λοιπόν είναι, θέλουμε να είναι διαφανής η συνάρτηση. Εγώ θα το δώσω στην Εμιλία, αλλά θα δώσω και μία ακόμα ερώτηση τώρα. Επευκαιρία. Άρα σημειώσω εγώ ότι η Εμιλία έχει πάρει το 0,25, K5,26, και η ερώτηση, ξαναλέω, αυτές οι ερωτήσεις που είναι με 0,25, μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια του διόρου της διάλεξης μπορεί κάποιος να το πάρει, άρα αυτοί που έχουν απαντήσει, αν το απαντήσουν ξανά, αυτοί που λέω που το έχουν πάρει το 0,25, αν απαντήσουν ξανά δεν θα ξαναπάρουν 0,25. Λοιπόν, η συνάρτηση αυτή λοιπόν θέλουμε να είναι διαφανής. Βάλαμε push dx, pop dx, αλλά δεν είναι διαφανής τελικά. Τι λείπει για να γίνει διαφανής? Πρώτος που θα το πει, θα το πάρει το 0,25. Pop ax, για να δούμε λίγο. Γιούλιξ, μήπως θέλεις να επαναδιατυπώσεις ορθότερα την απάντησή σου? Δηλαδή, αν βάλω ένα pop ax, λύθηκε κατευθείαν? Τι εννοείς, Γιούλιξ? Α, ωραία. Για να δούμε λοιπόν την απάντηση του Γιούλιξ. Αναγράφει λοιπόν στο τέτοιο ότι πρέπει να βάλουμε push ax και pop ax. Πράγματι, θα πρέπει, για να δούμε, π.χ. σε αυτό εδώ το σημείο να βάλω ένα push ax και σε αυτό εδώ το σημείο να βάλω ένα pop ax. Γιατί τροποποιούμε και το χαρακτηριστικό αλφα χάρη. Τώρα λοιπόν είναι μια σωστή διαφανή συνάρτηση. Πριν δεν ήταν σωστή διαφανή συνάρτηση.
Και επειδή το είπε σωστά ο Γιούλιξ και ήταν και ο πρώτος, γιατί είπε, θυμίζω, ο πρώτος που απαντάει σωστά παίρνει την έξτρα βαθμολογία. Ο Γιούλιξ, λοιπόν, σημειώνω τώρα, θα πάρει 0,25. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι διαφανή συνάρτηση. Και επίσης, να σας πω, μια που είμαστε εδώ, επευκαιρία, μπορούμε, αντί να βάζουμε πολλά push και τα λοιπά στον emulator που χρησιμοποιούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το push-a. Push-a σημαίνει push all. Δηλαδή όλους καταχωρητές, δεν χρειάζεται να βάζουμε ξεχωριστά push, ένα push-a. Και όλα αυτά τα pop-a. Και αυτό τι έχει συνέπεια, κάθε φορά που ψάρει όλους τους καταχωρητές, τους βασικούς και του τμήματων, δηλαδή AX, BX, EX, DX, SI, DI, BPSP, όλους αυτούς τους σωθεί στο σωρό και όλους μετά τους επαναφέρει με την αντίστροφη σειρά, βέβαια, για να επαναφέρει την ορθή λειτουργία. Έτσι, λοιπόν, έχουμε τώρα μια διαφανή συνάρτηση. Βέβαια, δεν είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να έχουμε συνάρτηση που να μην δέχεται παραμέτρους. Τις πιο πολλές φορές δέχεται μια παράμετρος. Μία ή περισσότερους παραμέτρους. Το θέμα είναι πού βρίσκονται αυτοί οι παράμετροι. Ας δούμε, λοιπόν, πώς γίνεται αυτή η επικοινωνία ανάμεσα στην συνάρτηση και στον καλόν, στο καλό πρόγραμμα. Η επικοινωνία της συνάρτησης με το καλό πρόγραμμα μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Ή μέσω καταχωρητές, μέσω συγκεκριμένων διευθύνσεων μνήμης ή μέσω του σωρού. Και ποια είναι η καλύτερη επικοινωνία? Η καλύτερη είναι μέσω του σωρού. Γιατί ο σωρός έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από ότι οι καταχωρητές ή κάποια συγκεκριμένη περιοχή μνήμης. Και μπορούμε να καλούμε την συνάρτηση αναδρομικά με τη χρήση του σωρού. Δηλαδή, η συνάρτηση να καλεί τον εαυτό της πάλι και πάλι τον εαυτό της, πάλι τον εαυτό της, και έτσι να έχουμε μια αναδρομική κλίση της ίδιας συνάρτησης και να μην έχουμε κανένα χάσιμο πληροφοριών που θα το είχαμε αν είχαμε μια συγκεκριμένη θέση μνήμης ή συγκεκριμένο καταχωρητή. Και γι' αυτό, λοιπόν, το calling convention, όπως λέγεται, δηλαδή ο τρόπος που καλούνται οι συναρτήσεις, έχει καθιερωθεί να είναι ο σωρός. Ας δούμε, λοιπόν, πώς υλοποιούνται οι τρεις διαφορετικοί τρόποι. Καταρχήν, μέσω καταχωρητή. Τι σημαίνει? Ότι τοποθετούμε τα δεδομένα σε κάποιο καταχωρητή, όπου γνωρίζουμε ποιον καταχωρητή θέλει συνάρτηση και καλούμε τη συνάρτηση. Το πιο απλό παράδειγμα που ήδη το χρησιμοποιείται είναι Interrupt 21H με τον καταχωρητή Alpha High. Βάζετε κάποια τιμή στο Alpha High και μετά καλείτε το Interrupt 21H, που είναι μια συνάρτηση, μια υπηρεσία, μια κλίση συστήματος, και γίνεται αυτό που εσείς ζητήσατε με το να θέσετε στο Alpha High την συγκεκριμένη τιμή. Είναι το πιο κλασικό παράδειγμα επικοινωνίας μέσω καταχωρητή. Άρα βάζουμε σε συγκεκριμένο χαραχωρητή, καλούμε τη συνάρτηση και η επικοινωνία μετά ενδεχομένως μπορεί να γίνει μέσω καταχωρητή πάλι. Να σημειώσω ότι είναι ορθογώνιες οι επιλογές μας, δηλαδή έχουμε τη συνάρτησή μας. Εδώ έχουμε την είσοδο που βάζουμε παραμέτρους και εδώ έχουμε την έξοδο. Η είσοδος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μέσω καταχωρητή, register. Μπορεί να είναι μέσω τμήματος δεδομένων, data segment. Και μπορεί να είναι μέσω σωρού, stack. Και η έξοδος, όμως, μπορεί να έχει πάλι καταχωρητή, data segment ή stack. Και είναι ορθογώνιες αυτές οι επιλογές. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε, π.χ. καταχωρητή με καταχωρητή, καταχωρητή και μετά έξοδο σε data, καταχωρητή σε σωρό. Ομοίως, μπορούμε να έχουμε data segment σε καταχωρητή, data segment σε data segment, data segment σε σωρό, και μπορούμε να έχουμε και σε σωρό, σωρό σε καταχωρητή, δηλαδή είσοδο με σωρό και τα λοιπά. Δηλαδή, πάρα πολλές επιλογές. Βλέπετε πόσες δυνατές επιλογές έχουμε. Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Η ευελιξία που μας δίνει η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιούμε επεκτείνεται και σε άλλο σημείο. Και σε ποιο άλλο σημείο? Υπάρχει και κάτι άλλο
το οποίο θα το γράψω εδώ πάνω, ας το γράψω με πράσινο χρώμα, είναι μέσα σε αυτά εδώ τα στοιχεία, καταχωρητή, τμήμα δεδομένων και σωρό, αν τοποθετούμε άμεσα την τιμή ή έμεσα. Δηλαδή, αν κάνουμε κλίση αυτό που ονομάζεται by value σημαίνει άμεσα βάζουμε την τιμή, βάλαμε για παράδειγμα στο αλφα ίσον 5, πήραμε το 5 στο καταχωρητή αλφα high, καλύσαμε τη wrapping coefficient 1H. Ήτανε άμεση τοποθέτηση, σαν by value η συνάρτηση, η κλίση συνάρτηση. Ενώ το άλλο είναι μέσω pointer, το άλλο είναι by reference. By reference σημαίνει με αναφορά, δηλαδή δεν βάζουμε στην συνάρτηση ως είσοδο την ίδια την τιμή, αλλά μια αναφορά, ένα pointer που δείχνει εκεί που βρίσκεται η τιμή που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, να σας πω πώς συνδυάζεται με αυτό που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει, στην εκτύπωση ενός string στην οθόνη, τι κάνουμε, move alpha high 09, που είναι by value μέσω καταχωρητή, και μετά κάνουμε layout dx, message, το οποίο είναι by reference, δηλαδή βάζουμε την διεύθυνση που ξεκινάει το μήνυμα message, τη βάζουμε στο dx, άρα είναι καταχωρητής μεν, το περνάμε μέσω reg, την πρώτη μεταβλητή by value και είναι η move alpha high 9 να το μετακινήσω λίγο εδώ και η επόμενη τιμή που είναι το layer dx και να επιλέξω αυτό το χρώμα είναι πάλι καταχωρητή by reference. Δηλαδή, το λέα dx, message. Όχι, έφυγε. Θα ξαναγράψω λέα dx, message. Οκ. Okay. Και να σου μετακινήσω και αυτό λίγο. Ή μάλλον εντάξει, μια χαρά είναι. Δηλαδή, κάνουμε κλίση τη συνάρτηση. Ποια συνάρτηση? Interrupt 21H. Η μία παράμετρο είναι μέσω καταχωρητή με value, βάζουμε το 9, η άλλη είναι μέσω καταχωρητή by reference. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Δηλαδή έχουμε καταχωρητή by value, καταχωρητή by reference, data segment by value, data segment by reference, stack by value, stack by reference, output ομοίως, reg by value, reg by reference, data segment by value, data segment by reference, και stack by value, stack by reference. Δηλαδή γίνεται ένα συνοθήλευμα από πιθανών τρόπων υλοποίησης της επικοινωνίας μιας συνάρτησης. Είδατε ήδη λοιπόν ότι χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση, το interrupt 21H, by value, by reference, μέσω καταχωρητή. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, data segment και stack segment. Και το πρόβλημα με τους καταχωρητές όμως τι είναι, ότι δεν είναι re-entrant η συνάρτηση. Δηλαδή, άμα καλέσουμε μια συνάρτηση, αυτό το αναδρομική, και την ξανακαλέσει αυτή η συνάρτηση τον εαυτό της, επειδή χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους καταχωρητές, έχουμε κάποιο θέμα. Χάνονται τιμές, το αναφέρει. Χάνονται τιμές στις πρώτες κλίσεις. Και προσοχή στα push και τα pop, γιατί αν θέλουμε να επιστρέψουμε τιμή μέσω καταχωρητή, αναγκαστικά δεν θα βάλουμε push και pop στον καταχωρητή που τροποποιούμε για να επιστρέψουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς θα ήταν 100% διαφανή συνάρτηση και δεν θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε τιμή μέσω του καταχωρητή. Για παράδειγμα εδώ έχουμε το max α,β με την τεχνική επικοινωνία μέσω καταχωρητών. Επιλέγουμε την πρώτη παράμετρο S στο καταχωρητή CH, τη δεύτερη παράμετρο το CL και η τιμή επιστροφής είναι στο D-High. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, εδώ βλέπετε είναι μια συνάρτηση PROC. Ξεκινάει το PROC, end PROC. Δηλαδή, εδώ είναι η συνάρτησή μας.
Εννοείται ότι πρέπει να βάζουμε σχόλια στα πλαίσια μιας συντηρήσιμης συγγραφής κώδικα. Άρα γράφουμε πρώτη παράμετρο αυτή, δεύτερη παράμετρο αυτή και η τιμή επιστροφής αυτού του καταχωρητή. Γράφουμε τον κώδικά μας και επιστρέφουμε την τιμή στο DHI. Δηλαδή, εδώ δεν επιτρέπεται να βάλουμε, αν και τροποποιούμε το DHI, push DHI, push DX, pop DX, γιατί αν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε τιμή στο καλό πρόγραμμα. Και είναι μόνος καταχωρητής που τροποποιείται. Βλέπετε, τροποποιούμε εδώ το DHI, τροποποιούμε εδώ το DHI. Άρα, εδώ δεν χρειάζεται κάποιο άλλο push pop. Και για να καλέσουμε τη συνάρτηση, βάζουμε στο CH την πρώτη παράμετρο, βάζουμε το CL τη δεύτερη παράμετρο, κάνουμε call αυτής της συνάρτησης και το αποτέλεσμα βρίσκεται στο DHI. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτή τη διάλεξη την επόμενη Τρίτη, όπου θα μπούμε και σε πιο βαθιά νερά. Όχι όμως αχαρτογράφητα, απλώς αν είναι λίγο πιο βαθιά νερά, αν σας αρέσουν και οι πειρατές της Καραϊβικής που ασχολούνται με βαθιά έτσι, νερά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο από τα τρία μέρη. Ακολουθούν στην επόμενη Τρίτη, το δεύτερο και το τρίτο μέρος, όπου θα έχουμε το πέρασμα μέσω δεδομένων και σωρού και μετά μέσω καταχωρητών, reference. Ασφαλώς, βέβαια, το υλικό είναι διαθέσιμο στο e-class για τους για αυτούς που θέλουν να το διαβάσουν. Ήδη δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Μπορούν να έχουν πρόσβαση. Το αρχείο λέγεται R-Club Theory 10 και μπορούν να το εξετάσουν και να το διαβάσουν και να είναι έτοιμοι για την επόμενη φορά, ώστε να θέσουν και ερωτήματα πιο σύνθετα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την θεωρία. Επεξεργαστές CISC και RISC. Και ο σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της διαφορετικότητας στο CISC και RISC κεντρικών μονάδων επεξεργασίας. Υποθυμίζω CISC Complex Instruction Set Computing, RISC Reduced Instruction Set Computing. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι RISC έχουν πολύ λιγότερες εντολές στο σύνολό τους, στο instruction set, αλλά τις εκτελούν πολύ αποδοτικά και πολύ προβλεπόμενα. Για παράδειγμα, οι επεξεργαστές ARM. Αντιθέτως, οι CISC έχουν ένα μεταβλητό μέγεθος στο machine code, ανά εντολή, και αυτό τους δίνει κάποια πολυπλοκότητα, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο ή αρκετά εξειδικευμένο hardware. Άρα υπάρχει το RISC, το CISC. Βέβαια, στις μέρες μας το CISC, όπως το 1086 αρχιτεκτονική που προγραμματίζεται και αρχιτεκτονική που βρίσκεται στους Intel και AMD επεξεργαστές, εσωτερικά υλοποιείται με micro instructions τύπου RISC. Άρα δεν είναι άτοπο να πούμε ότι στο βάθος, όλοι οι επεξεργαστές είναι RISC. Αλλά εξωτερικά μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά ότι ένας επεξεργαστής είναι CISC και ένας είναι RISC από το πόσες εντολές έχει στο instruction set. Άρα CISC και RISC και τα MIPS είναι τύπου RISC. Όπως σας είπα, οι CISC χρησιμοποιούν μικροεντολές. Όπως βλέπετε στο slide, οι μακροεντολές, για παράδειγμα, μια εντολή move, μια εντολή add και ούτω καθεξής, υλοποιούνται από πολλές μικρές εντολές, μικροεντολές. Όπως, για παράδειγμα, έχουμε την εντολή πρόσθεσης, add AL buffer, αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί στο φέρε, στο MDR, το Memory Data Register, δηλαδή στον καταχωρητή εισόδου, εξόδου μνήμης, την τιμή αυτή, μετακίνησε την στον πρώτο καταχωρητή της ALU, μετακίνησε την τιμή AL στο δεύτερο καταχωρητή της ALU, κάνει την πράξη της πρόσθεσης και αποθήκευσε το αποτέλεσμα που βρίσκεται στην έξοδο του την ALU στον καταχωρητή AL. Άρα είδατε μία εντολή assembly πώς υλοποιήθηκε με πολλές μικροεντολές, οι οποίες όλες αυτές είναι κανονικοποιημένες
δηλαδή έχουν προβλεπόμενους χρόνους εκτέλεσης. Και πώς γίνεται αυτή η αποκωδικοποίηση, μπορεί να γίνει με μια μικρή ROM που βρίσκεται μέσα στον επεξεργαστή, όπου έρχεται μια εντολή, δηλαδή το machine code μιας εντολής, και αυτό διευθυντοτεί κατάλληλα τμήματα της ROM που δημιουργούνται τα κατάλληλα σήματα ελέγχου. Μπορούμε να έχουμε δύο ROM, δύο επιπέδων ROM. Και μπορούμε να έχουμε και μνήμη που μπορεί να γίνει και update, να μην είναι τύπου ROM, να είναι τύπου που να φορτώνουμε τον μικροκώδικα κάθε φορά. Έτσι λοιπόν έχουμε το high level πρόγραμμά μας, που γίνεται assembly. Η assembly γίνεται μικροκώδικας μέσα στον επεξεργαστή. Αυτό το κομμάτι δεν το βλέπουμε. Εμείς στέλνουμε το code machine, το machine code δηλαδή, από την assembly, και από εκεί και πέρα αυτό μετατρέπεται σε μικροεντολές μέσα στον ίδιο τον επεξεργαστή, που οι μικροεντολές δημιουργούν τα κατάλληλα σήματα ελέγχου. Η χρήση του μικροκώδικα έχει το πλεονέκτημα της απεξαρτοποίησης των εντολών από το κώδικα μηχανής, και γι' αυτό μπορούμε να υλοποιήσουμε κάποιες διορθώσεις σε περίπτωση που έχουμε bug μέσα στο hardware, με το να υλοποιούμε κάποιες άλλες αντιστοιχίσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει η έννοια του κάνω update το μικροκώδικα του επεξεργαστή. Βέβαια αυτό ισχύει κατά το runtime, συνήθως δεν έχουν flash μνήμη, οπότε όταν ξεκινάει το σύστημα βλέπει τι επεξεργαστή έχουμε και του κάνει update, όσο εκτελείται δηλαδή, του κάνει update τις αντιστοιχίσεις μακροεντολών σε μικροεντολών, που όμως στο reboot το χάνει. Οπότε όταν ξαναφορτωθεί, όταν ξεκινήσει πάλι, θα απαιτείται πάλι αυτή η κωδικοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, είσοδο και έξοδο. Ένα άλλο υποσύστημα της αρχιτεκτονικής, πολύ σημαντικό, είναι είσοδος και έξοδος. Input και output. Δεν είναι απλά καλώδια, είναι λογισμικό και υλικό. Με περιφερειακά, είδαμε για διακοπές. Και πώς γίνεται λοιπόν η είσοδος-έξοδος, μπορεί να υλοποιηθεί με τους εξής τρόπους. Προγραμματισμένη είσοδο-έξοδο με αναμονή και απασχόληση. Αυτή η τεχνική σημαίνει ότι ο επεξεργαστής συνεχώς ρωτάει το περιφερειακό αν έχει κάποια δεδομένα, αν ζητεί τις υπηρεσίες του επεξεργαστή, και αν έχει δεδομένα το περιφερειακό, τα δίνει στον επεξεργαστή. Αλλιώς λέει δεν έχω δεδομένα. Και αυτό, αν θέλουμε να το προσομοιώσουμε, να το παρομοιάσουμε με κάτι από το RL, το real life δηλαδή, την πραγματική ζωή, μπορούμε να πούμε είναι όπως το τηλέφωνο που συνεχώς το κοιτάμε. Δηλαδή, κάθε λίγο και λιγάκι, κοιτάμε το τηλέφωνο μήπως έχουμε κάποιο μήνυμα. Ακόμα και να μην έχει ακουστεί τίποτα. Ακόμα και να μην έχουμε ακούσει καμπανάκι ή ήχο ή τίποτα άλλο. Σηκώνουμε το τηλέφωνο, κοιτάμε το τηλέφωνο, δεν έχουμε μήνυμα, το αφήναμε. Το σηκώνουμε το τηλέφωνο, το αφήνουμε. Αυτό λοιπόν που το κάνουμε ή γίνεται κατά τα άλλα, είναι ένα είδος polling. Δηλαδή το polling είναι διαδοχική σταθμοσκόπηση. Κοιτάμε διαδοχικά τις συσκευές, μήπως έχουμε κάτι. Και καμιά φορά, ίσως και εσείς σας έχει γίνει, να κοιτάτε το email σας. Ενδεχομένως περιμένετε κάποιο email και μπαίνετε συνεχώς στο γραμματοκιβώτιο, πατάτε refresh, μήπως έχει έρθει ακόμα, δηλαδή και να μην έχει κάποια ενημέρωση. Κάντε μια διαδικασία να δείτε μήπως έχει κάτι, κάποια πληροφορία χρήσιμη. Και αυτό σημαίνει ότι σπαταλάτε βέβαια resources, σπαταλάτε τους πόρους, την ενέργεια για κάτι που ενδεχομένως όταν θα έρθει θα μας ειδοποιήσει. Άρα αυτό είναι το προγραμματισμένο είσοδο-έξοδο. Ένα άλλο είναι οι οδηγούμενοι από διακοπές. Εδώ είναι η άλλη διαδικασία. Δηλαδή ασχολούμαστε για παράδειγμα με κάτι και χτυπάει το κινητό μας, ότι ήρθε ένα μήνυμα, ότι έχουμε μια κλήση, ότι έχουμε ένα SMS και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι με interrupt, δηλαδή ενώ ασχολούμαστε κάτι, με κάποια δουλειά, ξαφνικά μας έρχεται ένα σήμα, μια ειδοποίηση, ότι το κινητό μας θέλει να μας παρουσιάσει την πληροφορία και πηγαίνουμε στο κινητό. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι σε περίπτωση που έχουμε πάρα πολλές τέτοιες διακοπές, μόλις πάμε να κάτσουμε, ακούγεται μπιμπ το κινητό μας. Πάμε να δουλέψουμε στο κινητό μας. Ξαναγυρίζουμε προσπαθώντας να λύσουμε ένα πρόγραμμα, να επιλύσουμε μια άσκηση. Και πάλι το κινητό μας κάνει μπιμπ,
τότε συνεχώς αυτές οι διακοπές τελικά έχουν συνέπεια να έχουμε μια μειωμένη απόδοση. Αλλά αυτό είναι πάντως η διακοπή. Δηλαδή ότι μόλις έρθει μια πληροφορία στο κινητό μας, μας στέλνει ένα μήνυμα και αυτό απαιτεί την προσοχή μας, τη μετατόπιση της προσοχής μας από αυτό που κάνουμε στο κινητό μας για να το απαντήσουμε. Και σας είπα, επειδή είναι χρονοβόρο, καλό είναι να απενεργοποιούμε τις πολλές διακοπές. Προσωπικά, εγώ έχω απομακρύνει όλα τα καμπανάκια από το YouTube, από τα βίντεο, γιατί ήταν πολύ ενοχλητικό συνεχώς να λαμβάνω καμπανάκια και interrupts για αυτό το θέμα. Ασφαλώς, το μόνο καμπανάκι που χρειάζεται να έχει κάποιος είναι στο κανάλι μου στο YouTube, για να μην χάνετε αυτές τις διαλέξεις. Όλα τα άλλα δεν χρειάζονται. Τουλάχιστον μέχρι να το περάσει το μάθημα. Μετά, όταν το περάσετε, μπορείτε να απομακρύνετε το καμπανάκι. Λοιπόν, το άλλο είναι με άμεση προσπέλαση μνήμης. Το άμεση προσπέλαση μνήμης συνδέεται με το, με το εξής πάλι παράδειγμα από την πραγματική ζωή. Δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτή την εργασία, αλλά την αναθέτουμε σε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, έχουμε μια γραμματέα και της λέμε «πάρε τηλέφωνο αυτόν ή απάντησε αυτό το τηλέφωνο, σε αυτό το νούμερο». Αυτό δηλαδή το να κάνουμε offload. Το offload σημαίνει μεταφέρω την επεξεργασία από μένα σε κάποιο άλλο άτομο, σε κάποια άλλη οντότητα. Να κάνουμε offload την εργασία που πρέπει να κάνουμε σε κάποιον άλλον είναι με άμεση προσπέλαση μνήμης. Και αναφέρονται λοιπόν αυτοί οι τρεις τρόποι. Το πρώτο, με αναμονή απασχόληση, ο πιο απλός τρόπος, με διακοπές, και DMA που είναι ο βοηθός του επεξεργαστή. Είναι δηλαδή μια έξτρα μονάδα που τοποθετείται μέσα στο chip του επεξεργαστή πια, που είναι ο DMA controller, ελεκτής μνήμης για απευθείας πρόσβαση στη μνήμη. Στη συνέχεια αναφέρονται και τις παγίδες, θέματα σχετικά με τις διακοπές. Οι διακοπές είναι από περιφερειακά, από δηλαδή συσκευές εκτός του chip του επεξεργαστή, ενώ οι παγίδες είναι μέσα από το ίδιο το σύστημα. Δηλαδή, όταν έχουμε διαίρεση για το 0, για παράδειγμα, έχουμε μια παγίδα. Γιατί εσωτερικά δημιουργήθηκε. Κάτι που δημιουργείται εσωτερικά, στην ορολογία της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, ονομάζεται παγίδα. Κάτι που δημιουργείται εξωτερικά ονομάζεται interrupt. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει και γιατί το interrupt 21 που εμείς το εκτελούμε το ονομάζουμε interrupt τελικά. Σε αυτό η απάντηση είναι ότι κανονικά δεν θα πρέπει να ονομάζεται interrupt, θα πρέπει να ονομάζεται παγίδα. Αλλά η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αν το ονόμαζαν παγίδα ή trap εκείνη την εποχή θα ήταν λίγο άσχημο να ακούγεται. Ενώ το interrupt ήταν πιο εύκολο να το θυμάται κάποιος. Interrupt, διακοπή. Και βέβαια κάνει μια διακοπή το interrupt. Και οι παγίδες προέκυψαν μετά, στην πορεία. Αρχικά είχαμε μόνο interrupts. Και μετά βάλαν τις παγίδες, οπότε διαφοροποιήθηκε η παγίδα και το interrupt. Απλώς για λόγους legacy, δηλαδή επειδή ήταν από παλιά interrupt, γι' αυτό παραμένουν ως interrupt αυτά. Κάθε διακοπή, κάθε παγίδα έχει συνήθως έναν κώδικα εξυπηρέτησης διακοπής ή παγίδας που ονομάζεται διάνυσμα διακοπής. Βασικά είναι συνάρτηση χειρισμού εξαιρέσεων. Θέλουμε διαφάνεια και στις διακοπές όπως και στις συναρτήσεις. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διακοπών όπως λογισμικού ή υλικού. Και ως προς σημαντικότητα είναι χωρίς μάσκα που δεν μπορούν να αγνοηθούν ή με μάσκα που αγνοούνται. Δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί μια μάσκα, να τις φημώσει βασικά. Αυτό να το σκέφτε, έτσι να το σκεφτείτε. Οπότε να έχουμε φήμωση της συγκεκριμένης διακοπής. Και γιατί να έχουμε φήμωση μιας διακοπής? Γιατί ασχολούμαστε με μια άλλη πιο σημαντική διακοπή και δεν θέλουμε να μας διακόψει την εξυπηρέτηση της σημαντικής διακοπής, μια χαμηλότερη σημαντικότητας διακοπή. Επίσης, μπορούμε να έχουμε διακοπές ως προς δύο επεξεργαστές, δια επεξεργαστική ή ψεύτικη διακοπή του Spurious Interrupt, που είναι από την κοσμική εκνοβολία που συνεχώς βομβαρδιζόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ως προς τη μορφή, μπορούμε να έχουμε level trigger ως προς τη στάθμη, τα οποία υλοποιούνται με latches, όπως ξέρετε, και το edge trigger σε ακμή, δηλαδή μια ακμή έρχεται και σταματάει, το οποίο υλοποιείται με flip-flop. Ψηφιακή σχεδίαση είναι αυτά όλα.
Υπάρχουν προγραμματιζόμενοι χειριστές διακοπών, όπως PIC και App κτλ. Που βρίσκονται στα σημερινά συστήματα. Συριακή ή παράλληλη μετάδοση, το αποτέλεσμα είναι ότι το Συριακό έχει επικρατήσει σε κάθε τι εκτός του chip. Ακόμα και στο motherboard, τα PCI Express είναι Συριακά links, όπως ξέρετε. Ενώ μέσα στον επεξεργαστή έχουμε παράλληλα κανάλια. Για το σωρό έχουμε πει τη δομή του σωρού, οθούμε δεδομένα στο σωρό και τα εξάγουμε. Το push και pop είναι οι λειτουργίες, οι δύο βασικές λειτουργίες. Αλλά όπως θα δούμε στην επόμενη διάλεξη, την 3η 22 Δεκεμβρίου, θα δείτε ότι το σωρό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την αποθήκευση δεδομένων όταν καλούμε συναρτήσεις και για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κάνουμε κάτι πολύ προχωρημένο. Χρησιμοποιούμε αντί για push και pop, να διαβάσουμε από το σωρό, χρησιμοποιούμε έμεση διευθυνσοδότηση μέσω του καταχωρητή BP και σημαίνει ότι δεν παίρνουμε αυτό που είναι τέρμα πάνω στο σωρό, από τα πιάτα του σωρού. Παίρνουμε κάτι ενδιάμεσα, που ίσως ακούγεται ότι παραβαίνει και τον τρόπο λειτουργίας του σωρού, γιατί έχουμε πει ότι στο σωρό μόνο στην κορυφή βάζουμε, μόνο στην κορυφή εξάγουμε. Ο τρόπος όμως που το χρησιμοποιούμε το σωρό είναι να μην χρησιμοποιούμε την κορυφή, αλλά ενδιάμεσα. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Είναι πολύ σημαντική η επόμενη διάλεξη που θα έχουμε θέματα σχετικά με το πώς τα αποθηκεύουμε δεδομένα στο σωρό και καλό είναι να συνδεθείτε. Περιορισμοί κλήσεων. Είπαμε λοιπόν για τις διαδικασίες, τις συναρτήσεις. Είχαμε δείξει και το θεωρητικό υπόβαθρο, το RET. Και μια που το έχω πει ξανά, για να δούμε λίγο την ετοιμότητά σας. Λοιπόν, για 025. Σε μια εξωτοιματική εντολή RET, πόσα byte εξάγονται από το σωρό. Περιμένω ο πρώτος που θα το πει, 025. Δύο, για να δούμε λίγο. Είπε η Αλεξάνδρα 2 byte. Για να δούμε λίγο. Όσοι γράψαν, δεν θα πάμε άλλο, γιατί τώρα θα το εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν, είπαμε, εξωτηματική. Στο εξωτηματική αποθηκεύουμε στο σωρό, τι αποθηκεύουμε, το CS και το IP. Το CS, πόσα byte είναι, 16 bit, είναι 2 byte. 2 byte και 2 byte. 4, για να δω, έχει απαντήσει κανείς 4. Θοδωρή, νομίζω το είπες όταν είχα πει τέλος οι απαντήσεις, αν θυμάμαι καλά, άρα δεν πρέπει να ληφθεί ως έγκυρη η συμμετοχή, γιατί είχα αναφέρει από τη στιγμή που ανοίγω το MS Paint ότι δεν δέχομαι άλλες απαντήσεις. Βέβαια το είπες 4, αλλά δεδομένου ότι ήταν εκπρόθεσμο δεν θα ληφθεί υπόψη. 4 είναι λοιπόν πάντως, γιατί είναι εξωτηματική. Άρα όταν έχουμε RET, έχουμε RET, αν είναι εξωτηματικό, 4 byte. Αν είναι ενδοτμηματικό, είναι 2 byte. Και αυτή είναι λοιπόν η στίβα, διάφορες περιπτώσεις χρήσης, λειτουργίας της στίβας. Έχει ένα παράδειγμα για αναδρομική συνάρτηση. Πώς η συνάρτηση καλεί τον εαυτό της ξανά και ξανά με τη χρήση της στίβας και πόσες φορές μπορούμε να καλύψουμε αναδρομικά μια συνάρτηση για ένα δεδομένο μέγεθος στίβας. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η διάλεξη και μπορούμε να συνεχίσουμε στο quiz. Ήταν η 8η διάλεξη και ανοίγω το quiz. Οπότε θα έχετε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα το ενεργοποιήσω για να συνδεθείτε. Ξεκινάω το Internet Explorer που όπως φαίνεται είναι το πιο συμβατό πρόγραμμα περιήγησης στο iQuiz, δεδομένου ότι τα άλλα προγράμματα δυσλειτουργούν, πέφτουν σε αβαρία κάπου-κάπου και γι' αυτό προτιμούμε το Edge. Λοιπόν, είμαι συνδεδεμένος και ανοίγω το iQuiz εδώ. Σερβερ, είπαμε, 30 δευτερόλεπτα στιγμή που θα τα ανοίξω. Λοιπόν, για να δω εδώ το κωδικό, αρχιτεκτονική λοιπόν κωδικό, το βάζω τώρα.
Και είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε το lobby. Την αίθουσα λοιπόν συγκέντρωσης των εθελοντών για αυτό το παιχνίδι. Είναι και 46, μείον 30 δευτερόλεπτα. 15, μόλις πάει στα 15 δευτερόλεπτα λοιπόν θα πατήσω το start. Εν τω μεταξύ θα σταματήσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Υπενθυμίζω αύριο Τετάρτη προαιρετικό εργαστήριο χωρίς παρουσίες να συνδεθείτε και θα δούμε θέματα σχετικά με κώδικα για τις επόμενες εξετάσεις μετά τις γιορτές. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. Καλή επιτυχία να έχετε. Κλείνω την καταγραφή τώρα. Stop recording.